Την εκλογή του Νίκου Ανρουλάκη για την προεδρία του κινητό Αλ σχολίασε το μεσημέρι τη Δευτέρα 13 12, ο Δημήτρη Ουγγαρέζο, με την αντίδραση του και του πανηγυρισμού να αφήνουν άφωνη την Ελένη Μενεγάκη. Οι ατάκε του Ουγγαρέζου και η απόγνωση τη Ελένης Μενεγάκη. Με ρωτάτε για τι τόλισσε από τι 29 Οκτωβρίου. Γιατί ήξερα ότι τα Χριστούγεννα θα έρθουν προώρα. Έχουμε πρόεδρο. Δοξάζει η Ελούντα, το καστρίζει το κραυγάζει. Η Χαριλάου τρικούπι φεγκοβολά, είπε ο Δημήτρη Ουγγαρέζο με την Ελένη Μενεγάκη να απαντά: Είσαι καλά, παιδάκι μου, να σου πάρω λίγο τους φυγμού, έχω τρομάξει. Φάγαμε ψωμάκι με το Πασόκ, πήραμε ένα καγέν, τη είπε τέλο ο συνεργάτη, με την παρουσιάστρια να μην ξέρει τι να απαντήσει. Χήμαρο ο Δημήτρη Ουγγαρέζο ή Ελένη Μενεγάκη είναι από του ανθρώπου που σε. Καλεσμένο στην εκπομπή Μέγκα Σταρ βρέθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, 11-12, ο Δημήτρη Ουγγαρέζο. Ο γνωστό παρουσιαστή αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη συμμετοχή του στην εκπομπή τη Ελένη Μενεγάκη, την οποία πολλέ φορέ αφήνει άφωνη με τι ατάκε του. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι μαζί σας, γιατί βρίσκομαι στο Megastar, που ήταν η πρώτη πρόταση που είχα να είμαι συμπαρουσιαστής της Κατερίνας Τικούδη. Τη με επέλεξαν, αλλά δεν με άφησε τότε το ΜΑΝΤ. Η Ελένη Μενεγάκη είναι από τους ανθρώπους που σε προάγουν, σε πάνε ένα βήμα παραπέρα. Η Ελένη είναι ένα σεμινάριο τηλεοπτικό, εντός και εκτός αέρα θα ήθελα να κάνω ένα πραγματικό ταξό, αλλά όχι έτσι όπω έχουν γίνει τώρα, που ο καθένα αντιγράφει ή το φοράει στον τρόπο του. Όχι να πάρουμε ένα κομμάτι από τον Τζίμι Φάλλον, αλλά να γίνει με έναν τύπο που ο οποίο θα κάνει όσα κάνει και αυτό. Γενικά θα ήθελα να εκμεταλλευτώ την οικειότητα και το θάρρο που έχω αναπτύξει με του ανθρώπου του χώρου. Ξεχνάμε ότι πίσω από την κάμερα υπάρχουν άνθρωποι. Δεν κάνουμε τηλεόραση για την πάρτι μας, κάνουμε τηλεόραση για τους ανθρώπους που μας βλέπουν, κατέληξε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.